μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στο λόγο του στον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, ο Άγιος Απόστολος Παύλος καυχάται για το Σταυρό και ακόμα λέγει ότι δεν γνωρίζει τίποτε εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένον. Τι λέγει λοιπόν? Σταυρός είναι το να σταυρώσουμε την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τι σημαίνει άραγε αυτό, να σταυρωθώ, να σταυρώσω την σάρκα συν τις παθήμαση και τις επιθυμίες? Νομίζετε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι είπε τούτο μόνο για την τρυφή, για την καλοπέραση, δηλαδή την σαρκική, τη σωματική και τα υπογάστρια? Πώς τότε γράφει στους Κορινθίους ότι επειδή υπάρχουν έρηδες, δηλαδή διαμάχες ανάμεσά σας, είστε ακόμη σαρκικοί και περιπατείτε κατά το ανθρώπινο φρόνημα, ώστε και αυτός που αγαπά δόξα ή χρήματα ή απλώς θέλει να επιβάλλει το θέλημά του και προσπαθεί έτσι να νικήσει, είναι σαρκικός και περιπατεί κατά σάρκα. Γι' αυτά ακριβώς δημιουργούνται και οι έρηδες, όπως λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Από πού προέρχονται οι μεταξύ σας πόλεμοι και μάχες? Δεν προέρχονται από εδώ, δηλαδή από τις ειδονές σας. Από το γεγονός δηλαδή ότι είστε προσκολλημένοι στις ειδονές, τις αρχικές, στη φιλιδονία, στη φιλοσωματία, στη σάρκα. Από εδώ δεν προέρχονται οι μάχες και οι έρηδες? Από τις ειδονές σας που παλεύουν μέσα στα μέλη σας. Αγωνίζεστε, αλλά δεν μπορείτε να τα καταφέρετε. Μάχεστε και πολεμείτε, γιατί ακριβώς θέλετε να ικανοποιήσετε τη φιλιδονία σας. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο της Καθολικής του Επιστολής, στον 1ο στίχο. Τούτο λοιπόν είναι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το να σταυρώσει κανείς τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ποιο? Το να μην ενεργεί τίποτα από όσα δεν είναι ευάρεστα στο Θεό. Όχι μόνο δηλαδή να αποφεύγει την τρυφή και να χαλιναγωγεί τα υπογάστρια, αλλά γενικότερα να μην κάνει τίποτε που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Και αν το σώμα τον ταλαιπωρεί και στενοχωρεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρέπει ο καθένας να το ανεβάζει οπωσδήποτε και με την βία ακόμη στο Σταυρό. Τι θέλω να πω? Ο Κύριος όταν ήλθε επί της γης έζησε βίον ακτίμονα και δεν έζησε μόνο, αλλά και εκήρυξε λέγοντας «Όποιος δεν αποτάσσεται από όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Αλλά κανείς, παρακαλώ αδελφοί, ας μη δυσανασχετεί όταν ακούει που διακηρύσουμε ανώθευτο το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού. Μήτε να δυσαρεστηθεί νομίζοντας δύσκολο κατόρθωτα τα παραγγέλματα. Ας καταλάβει πρώτα-πρώτα εκείνο που λέει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ την αρπάζουν. Ας ακούει τον κορυφαίο των Αποστόλων του Χριστού Πέτρο ότι ο Χριστός έπαθε για χάρη μας, αφήνοντας εμάς υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Έπειτα, αφού κατανοείς αληθινά πόσα οφείλει στον Δεσπότη, να λέει με το νου του και τούτο: όταν δεν μπορεί κανείς να ανταποδώσει ό,τι χρωστάει, μπορεί να προσφέρει το ένα μέρος με μετριοφροσύνη κατά τη δύναμή του και την προαίρεση, ως προς δε το μέρος πάλι που ελείπει να ταπεινώνεται ενώπιον του, ενώπιον του Θεού. Έτσι ελκύοντας τη Θεία Συμπάθεια για τις ταπεινώσεώς του, θα αναπληρώνει την έλλειψη. Εάν λοιπόν κανείς βλέπει το λογισμό του να ωρέγεται πλούτο και πολυκτιμοσύνη, ας γνωρίζει ότι ο λογισμός αυτός είναι σαρκικός
Και γι' αυτό κινείται έτσι. Γιατί ακριβώς ισχύει αυτό που είπε ο Κύριος, ότι όποιος δεν αποτάσσεται από όλα τα υπαρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Μας καλεί δηλαδή ο Θεός, ο Κύριος, σε μία ακτιμοσύνη. Όμως κάποιοι δυσανασχετούν, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να εκπληρώσουν αυτό το λόγο του Κυρίου και ωρεύονται πλούτο και ονειρεύονται πολλά κτήματα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι αυτός ο λογισμός υπάρχει μέσα σου, από αυτό να καταλάβεις ότι είσαι ακόμα σαρκικός και γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Αντίθετα, όποιος είναι προσιλωμένος στο Σταυρό, καρφωμένος επάνω στο Σταυρό, δεν μπορεί να κινείται προς κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί δηλαδή να λογίζεται τον πλούτο και την πολυκτιμοσύνη και να τα επιθυμεί. Γι' αυτό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι ανάγκη το λογισμό μας να τον ανεβάσουμε στο ύψος του Σταυρού, να τον σταυρώσουμε, να τον νεκρώσουμε, για να μην ρίψει ο ίδιος ο λογισμός τον εαυτό του κάτω και χωριστεί από τον Σταυρωθέντα σε αυτόν Χριστό. Για να μην κυριαρχήσει δηλαδή ο λογισμός αυτός, ο σαρκικός, και μας χωρίσει από το Σταυρό του Χριστού και από τον ίδιο τον Χριστό που είναι προσιλωμένος επάνω στο Σταυρό. Και πώς λοιπόν θα αρχίσει ο άνθρωπος να ανεβάζει στο ύψος του Σταυρού το λογισμό του, πώς θα νεκρωθεί ως προς τη σάρκα και τις επιθυμίες, ελπίζοντας στον Χριστό, τον χορηγό και τροφέα του σύμπαντος, θα μπορέσει να πετάξει μακριά πρώτον ό,τι προέρχεται από την αδικία. Μπορεί να μην δύναται αμέσως να ελευθερωθεί από όλα τα κτήματα, από όλη την περιουσία, τουλάχιστον πρώτα να σταματήσει να αδικεί. Το δε εισόδημα που έχει από δίκαιο πορισμό, χωρίς να προσκολάται πολύ σε αυτό, ας το χρησιμοποιεί καλά, σωστά, θεάρεστα, καθιστώντας όσο είναι δυνατό κοινωνούς σε αυτό τους φτωχούς. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, πώς θα αρχίσεις να νεκρώνεσαι ως προς την φιλαργυρία, ως προς την προσκόλληση στον πλούτο και στα κτήματα, πρώτον να πάψεις να αδικείς, να μην προσπορίζεσαι άδικο πλούτο δηλαδή. Δεύτερον, το δίκαιο πλούτο, αυτό το εισόδημα που έρχεται με δικαιοσύνη, με δίκαιο πορισμό σε σένα, και αυτό να το χρησιμοποιείς άρεστα και να δίνεις από αυτό ελεημοσύνη στους φτωχούς. Η εντολή διατάσσει να αρνείται κανείς το σώμα και να σηκώνει το σταυρό του. Το έχουν βέβαια το σώμα οι φίλοι του Θεού και ζώντες κατά Θεόν. Και αυτοί έχουν σώμα. Αλλά αν δεν είναι πολύ προσδεδεμένοι σε αυτό, το χρησιμοποιούν ως συνεργό στα αναγκαία. Και έτσι πρέπει να κάνουν, να μην έχουν προσκόλληση στο σώμα, να μην έχουν το πάθος της φιλαυτίας. Να έχουν το σώμα ως συνεργάτη στο να κάνουν τα αναγκαία, τα απαραίτητα για τη σωτηρία τους. Και αν το καλέσει ο καιρός, είναι έτοιμοι να παραδώσουν το σώμα και αυτό προς χάριν του Χριστού, προς χάριν της πίστεως, προς χάριν της ομολογίας εις των Χριστών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σωματικά κτήματα και μέσα. Όταν κινείται έτσι κανείς, δεν έχει προσκόλληση δηλαδή σε αυτά και είναι έτοιμος όλα να τα χάσει για χάρη του Χριστού, και όταν κάνει κοινωνούς στον πλούτο του τους στοχούς, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι μεγαλύτερο, τότε κάνει αυτά και αυτά είναι καλά και θεάρεστα. Βλέπει κανείς πάλι μέσα του, λέγει ακόμα ένα παράδειγμα ο Άγιος σαρκικού ανθρώπου, βλέπει κανείς πάλι μέσα του να κινείται, λέει, βιαιότερα ο λογισμός της πορνείας. Αυτός ας γνωρίζει ότι δεν έχει ακόμα σταυρώσει τον εαυτό του. Πώς λοιπόν θα το σταυρώσει? Ας αποφεύγει τις περίεργες θέες των γυναικών, καθώς και τις ατέριαστες προς αυτές συνήθειες και τις άκερες συνομιλίες. Ας πάψει λοιπόν να
βλέπει περίεργα, να βλέπει εμπαθώς και ας πάψει να συναναστρέφεται ενώ δεν είναι ανάγκη. Ας μειώνει τις τροφές που ενισχύουν το πάθος. Ας απέχει από την πολυποσία. Ας αναμειγνύει την ταπεινοφροσύνη με την αποχή των παθών. Επικαλούμενος με συντριβή καρδίας τον Θεό εναντίον αυτού του φοβερού σαρκικού πάθους. Τότε θα υπεί και αυτός, είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να ανεβαίνει ως αν η κέντρη του λιβάνου. Και προσπέρασα δια της εγκρατείας και δεν ήταν εκεί. Προσπερνάμε το λογισμό της πορνείας, φεύγετε την πορνεία όπως λέγει ο Απόστολος, φεύγουμε την πορνεία δια της εγκρατείας. Και στη συνέχεια λέγει ο ψαλμός και τον ανεζήτησα, τον ασεβή και ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος δια της προσευχής με ταπείνωση και δεν βρέθηκε σε μένα ο τόπος του. Εγκράτεια λοιπόν μαζί με προσευχή και ταπείνωση εξαφανίζουν τους πορνικούς λογισμούς. Και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτή την σαρκικότητα. Πάλι ενοχλεί ο λογισμός της φιλοδοξίας, λέει και ένα τρίτο παράδειγμα. Πρώτα μας μίλησε για το πάθος της φιλαργυρίας, μετά για το πάθος της πορνείας, φιλιδονίας και τώρα για το πάθος της φιλοδοξίας. Και πώς μπορεί κανείς να σταυρώσει αυτά τα πάθη, να σταυρωθεί ως προς αυτά, να νεκρωθεί ως προς αυτά. Εσύ, λέγει, όταν βρίσκεσαι μαζί με άλλους και σε ενοχλεί ο λογισμός της φιλοδοξίας, να θυμάσαι τη συμβουλή που έδωσε πάνω στο θέμα αυτό ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Τι είπε, στις συνομιλίες να μην ζητείς να υπερέχεις τον άλλον, να μην θέλεις να φαίνεσαι ανώτερος από τους άλλους, να μην θέλεις να επιβάλλεις το θέλημά σου στους άλλους. Και ακόμα όταν έχεις τις αρετές, αν τις έχεις, να τις ασκείς μόνο στα κρυφά, αποβλέποντας μόνο προς τον Θεό και από Αυτόν μόνο να βλέπεσαι. Είπε όταν προσεύχεσαι, όταν κάνεις ελεημοσύνη, να τα κάνεις αυτά κρυφά και ακόμα και όταν νηστεύεις και αυτό να το κάνεις κρυφά. Και ο πατέρας σου που βλέπει τα κρυφά θα σου το ανταποδώσει στα φανερά. Εάν δε και μετά την αποκοπή κάθε πάθους πάλι σε ενοχλεί ο εσωτερικός λογισμός, και πάλι να μην φοβηθείς, διότι σου γίνεται πρόξενος στεφάνων. Επειδή με το να πειράζει, με το να υπάρχει ο πειρασμός και ο λογισμός, αυτό δεν σημαίνει ότι ενεργεί, ούτε ότι πείθει, ότι υπάρχει δηλαδή και συγκατάθεση και αμαρτία, αλλά είναι μια αδύναμη, ως σαν ναρκωμένη κίνηση, που έχει νικηθεί από εσένα με τον κατά Θεόν αγώνα σου. Επομένως, λέει ο Άγιος, μην σε στενοχωρούν οι λογισμοί που υπάρχουν μέσα σου, εφόσον εσύ δεν συγκατατίθεσαι σε αυτούς, δεν ενδίδεις, δεν υποτάσσεσαι. Αντίθετα, αυτοί οι λογισμοί είναι και μία πηγή δόξας για σένα, εφόσον τους καταπατείς, τους κατανικάς. Τέτοιος είναι ο λόγος του Σταυρού. Αυτό σημαίνει να σταυρωθώ προς τα πάθη και τις επιθυμίες. Ως τέτοιος δε, ο λόγος του Σταυρού, όχι μόνο στους προφήτες πριν συντελεστεί το μυστήριο της Σταύρωσης, αλλά και τώρα, μετά την τελεσή του, είναι μυστήριο μέγα και πραγματικά θείο το μυστήριο του Σταυρού. Πώς? Διότι αυτός που εξευτελίζει τον εαυτό του και τον ταπεινώνει σε όλα, και αυτός που αποφεύγει τις σωματικές ειδονές, υιοθετώντας τον πόνο και την οδύνη για χάρη του Χριστού, και αυτός που δίνει τα υπάρχοντα και φτωχαίνει τον εαυτό του, φαινομενικός μεν παρουσιάζεται να προξενεί ατίμωση στον εαυτό του. Αλλά δια της δυνάμεως του Θεού, αυτή η πτωχία και η οδύνη και η ατιμία γεννά δόξα αιώνια και ειδονή ανέκφραστη και πλούτο ανεξάντλητο, τόσο στον παρόντα, όσο και στον μέλλοντα εκείνο κόσμο. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο του Σταυρού. Δια της αδυναμίας η δύναμης, δια της πτωχίας ο πλούτος, δια της αντιμόσεως η δόξα.
εκείνους που δεν πιστεύουν σε Αυτόν, στον Χριστό και στο Σταυρό του Χριστού και δεν επιδεικνύουν διέργων την πίστη, ο Απόστολος Παύλος τους τοποθετεί μαζί με τους χαμένους, τους απολυμμένους, μαζί μάλιστα με τους ειδωλολάτρες. Γιατί τι λέγει, «Κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον», που είναι όμως στους Ιουδαίους, λόγω της απιστίας τους στο σωτηριώδες πάθος, είναι σκάνδαλο. Στους Έλληνες δε, ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρωμένος Χριστός είναι μορία, είναι ανοησία, διότι λόγω της απιστίας τους προς τις θείες επαγγελίες δεν προτιμούν τίποτα άλλο εκτός από τα πρόσκαιρα και αυτά προκρίνουν και αυτά επιδιώκουν, γιατί ακριβώς δεν πιστεύουν στα αιώνια, οπότε δεν αποτάσσονται τα πρόσκαιρα για να κερδίσουν τα αιώνια. Σε εμάς δε, τους καλεσμένους από τον Θεό, ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρωμένος Κύριος είναι Θεία δύναμης και Θεού σοφία. Αυτό λοιπόν είναι η σοφία και η δύναμη του Θεού. Το να κυνηγήσει κανείς δια ασθενείας, το να υψωθεί δια ταπεινώσεως, το να πλουτίσει δια πτωχίας. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Όχι μόνο δε ο λόγος και το μυστήριο του Σταυρού, αλλά και ο τύπος είναι θείος και προσκυνητός, ο τύπος του Τιμίου Σταυρού. Είναι θείος και προσκυνητός, διότι είναι σφραγής ιερά, σωστική και σεβαστή, αγιαστική και τελεστική των υπερφυών και απορρίτων αγαθών που ενεργήθηκαν στο γένος των ανθρώπων από τον Θεό, για τους Σταυρού, δια της αγιαστικής και τελεστικής ενεργίας Του, έγινε σε μας η σωτηρία, ενεργήθηκε στο γένος των ανθρώπων η σωτηρία και δια του Σταυρού απολαύσαμε των υπερφυών και απορρίτων αγαθών. Αυτή αναιρεί την κατάρα, η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού. Αυτή αναιρεί την καταδίκη, καθαίρει από την φθορά και τον θάνατο, παρέχει την αίδια ζωή και ευλογία. Είναι σωτηριώδες ξύλο ο Σταυρός, βασιλικό σκύπτρο, θείο τρόπαιο κατά ορατών και ορατών εχθρών. Αυτόν ας αγαπήσουμε, αυτόν ας εγκολποθούμε, αυτόν ας προσκυνούμε με ευλάβεια και αυτόν ας τυπώνουμε συνεχώς στο σώμα μας, έτσι ώστε να έχουμε τη Θεία Χάρη και να προσποριζόμαστε την αιώνιο χαρά και σωτηρία και μακαριότητα. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.